Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Πόπη και εδώ μοιράζομαι μαζί σας ό,τι ξέρω για τη ραπτική. Σήμερα είναι η μέρα που θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον κοπτοράπτη μας και θα μάθουμε παρέα πώς, πότε και γιατί κάνουμε ρολαριστό τελείωμα. Θα δούμε τη διαδικασία βήμα-βήμα και θα ξεκινήσουμε να περάσουμε τις κλωστές. Οι κλωστές που προτείνω να ξεκινήσετε είναι οι απλές του κοπτοράπτη, σαν αυτές που έχω εγώ. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ τη κιθάρα. Παρακάτω θα δούμε και ποιες άλλες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και γιατί. Ένας κοπτοράπτης μπορεί να κάνει ρολαριστό τελείωμα τρίκλωνο ή δίκλωνο. Εμείς θα δούμε και τα δύο. Το αν μπορεί να κάνει δίκλωνο ή και τρίκλωνο είναι δυνατότητα που έχει το ίδιο το μηχάνημα και αυτό θα το γνωρίζετε εάν κοιτάξετε το εγχειρίδιο της μηχανής σας. Συνήθως οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν σίγουρα τρίκλωνο, απλά θα πρέπει να το τσεκάρετε γιατί ενδέχεται κάποια μηχανήματα να χρειάζονται κάποιο ειδικό πλατό ώστε να κάνουν αυτή τη ραφή. Χρησιμοποιείται κυρίως σαν βελονιά στριφώματος σε λεπτά υφάσματα. Σε κάποια πάρα πολύ λεπτά υφάσματα όμως μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και σαν βελονιά ραφής. Είναι δηλαδή αρκετά δυνατή, αρκεί όπως σας είπα να είναι πάρα πολύ λεπτά. Εννοώντας πάρα πολύ λεπτά, κάτι σε οργάντζα, σε δαντέλα κτλ. Είτε τρίκλωνο είτε δίκλωνο. Απλώς το δίκλωνο θα το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο εάν θέλουμε να τελειώσουμε μία ραφή, αλλά δεν θέλουμε να φουσκώνει πάρα πολύ. Όπως ας πούμε, εάν κάναμε στρίφωμα φερρυπίν σε ένα φανελάκι που είναι εσώρουχο και δεν θέλουμε να διαγράφει απ' έξω. Σε γενικές γραμμές όμως θα το συναντήσουμε σε τραπεζομάντιλα, πετσετάκια, εσώρουχα όπως σας είπα, σε λεπτά ρούχα, είτε σαν τελείωμα σε μανίκια, είτε στο ποδόγυρο, σε μαντίλια, φουλάρια κτλ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διακοσμητικούς σκοπούς σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε ναδύρ. Αλλά τα ναδύρ εγώ θα τα προτιμούσα στη ραπτομηχανή. Α, και παρένθεση, να πούμε ότι το ρολαριστό τελείωμα γίνεται στον κοπτοράπτη, αλλά γίνεται και στη ραπτομηχανή με ειδικό ποδαράκι και φυσικά γίνεται και στο χέρι. Φυσικά το εσωτερικό που βλέπετε μπορεί να διαφέρει από το δικό σας μηχάνημα, αλλά πάνω κάτω η διαδικασία είναι ίδια. Δώστε βάση στο πώς περνάω τις κλωστές μέσα από τους οδηγούς. Σας έχω αριθμίσει τη διαδικασία βήμα-βήμα και στον κοπτοράπτη ισχύει το ίδιο με τη ραπτομηχανή. Όταν περνάμε τις κλωστές μας, το ποδαράκι είναι πάντα σηκωμένο. Αφού και περαστούν όλες, τραβάμε γύρω στα 10 εκατοστά αριστερά από τη βελόνα και για να είμαι ακόμα πιο ακριβής μπορώ να σας πω ότι τις κλωστές τις τραβάμε στο παραδέκα της βελόνας. Τραβάμε γύρω στα 10 εκατοστά και κάθε φορά που κόβουμε την κλωστή και ξεκινάμε καινούρια ραφή, πάλι θα έχουμε μία αλυσίδα να κρέμεται γύρω στα 10 εκατοστά, έτσι ώστε όταν ξεκινήσει το μηχάνημα να μην μας τραβήξει μέσα τις κλωστές. Και μία συμβουλή γενική πάλι που μπορώ να σας δώσω είναι αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη ραφή σας και τις κλωστές του κοπτοράπτη σας τις πάει ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, κόψτε όλες τις κλωστές να τις αφαιρέσετε και να τις ξαναπεράσετε όλες από την αρχή. Με τη σειρά την οποία σας δείχνω. Δηλαδή, εάν μας σπάσει η κλωστή
του επάνω κροσέ και είναι περασμένο το κάτω κροσέ και οι υπόλοιπες βελόνες, δεν θα πάμε να περάσουμε μόνο του το επάνω κροσέ. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε και το κάτω κροσέ και να τα ξαναπεράσουμε από την αρχή. Τα περισσότερα προβλήματα σε ένα κοπτοράπτη προκύπτουν από λάθος πέρασμα της κλωστής. Οπότε σημειώστε το αυτό, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εγώ όπως είδατε έχω βάλει και αυτοκολλητάκια πάνω στον κοπτοράπτη μου, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχάσω τη σωστή σειρά. Η σωστή σειρά είναι πρώτα να περνιέται η κλωστή στο επάνω κροσέ, έπειτα στο κάτω κροσέ και στη συνέχεια να περνάμε την δεξιά βελόνα και έπειτα την αριστερή. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Επίσης οι περισσότεροι κοπτοράπτες έχουν χρωματάκια, δηλαδή εμένα το επάνω κροσέ μου το έχει κόκκινο, το κάτω κίτρινο, δεξιά βελόνα πράσινη και την αριστερή μπλε. Το τελείωμα είναι η πιο στενή βελονιά που μπορεί να γίνει σε ένα κοπτοράπτη. Αυτό για να γίνει πρέπει να κατέβει σχεδόν εντελώς η ένταση του κάτω κροσέ. Και το πάνω κροσέ ουσιαστικά όπως ράβει το μηχάνημα αγκαλιάζει
την εξωτερική άκρη του υφάσματος. Το καλό με το κοπτοράπτη που έχω είναι ότι δεν χρειάζεται να περνάω χειροκίνητα κάθε ένταση κλωστής ξεχωριστά. Αυτό που βλέπετε το ATD είναι ένα σύστημα της εταιρείας αυτής. Νομίζω τα αρχικά σημαίνουν Automatic Tension Dial, δηλαδή ότι ρυθμίζει αυτόματα όλες τις εντάσεις. Εγώ δηλαδή από το ρολογάκι αυτό επιλέγω τη βελονιά. Όμως επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς ρυθμίζετε χειροκίνητα κάθε ένταση αναλόγως τη βελονιά που χρησιμοποιείτε, σας έχω ακριβώς τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να βάλετε κι εσείς στο δικό σας κοπτοράπτη. Χρησιμοποίησα διάφορα υφασματάκια εδώ για να δείτε πώς φαίνεται. Λοιπόν, το πρώτο, αυτό που βλέπετε με τα κίτρινα πουά και τους μπλε ρόμβους, είναι ένα μέτριου πάχους ύφασμα, μέτριο προς λεπτό. Χρησιμοποιείται για εσωτερικό σε τσάντες ή για μαξιλάρια και τέτοια. Αυτό που βλέπετε είναι στόφα, είναι πάρα πολύ χοντρό και κανονικά δεν ενδείκνυται το ρολαριστό σε αυτή την περίπτωση. Απλά ήθελα να σας το κάνω για να δείτε πώς δείχνει. Αυτό εδώ είναι βαμβακερό, επίσης μέτριο προς λεπτό. Το γαλάζιο πουά είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ύφασμα, δεν θυμάμαι τι τύπος είναι. Και εδώ το κίτρινο χρυσό που βλέπετε είναι οργάντζα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι στην οργάντζα ή σε τέτοιου είδους τόσο λεπτά υφάσματα. Ναι, εν πάση περιπτώσει δείχνει μια χαρά τέλεια σε όλα αυτά. Την οργάντζα λοιπόν, όπως την περάσαμε από τον κοπτοράπτη μας, δείχνει μία χαρά άψογη. Αλλά δείτε ένα πρόβλημα που προκύπτει στα πολύ λεπτά. Μπορείς να τραβήξεις κανονικά όλη τη ραφή και να ξυλωθεί. Οπότε για να σώσουμε την ραφή μας και να μην υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, απλώς διπλώνουμε ελαφρά λίγο την άκρη, έτσι ώστε να έχει μία μικρή ενίσχυση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι απλώς να κόψουμε αυτή τη λωρίδα υφάσματος πολύ κοντά στην ραφή και θα δείτε ότι επίσης και πάλι δείχνει τέλειο και πλέον είναι πολύ ενισχυμένο. Δεν πρόκειται να φύγει, να πάει πουθενά με τον καιρό, με τα πλυσίματα. Αυτό λοιπόν να το εφαρμόζετε σε τέτοιου είδους υφάσματα για να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Λοιπόν, δίκλωνο ρολαριστό τελείωμα, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να μην κάνει ο κοπτοράπτης σας. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της μηχανής σας. Σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να κάνουμε τον κοπτοράπτη να χρησιμοποιήσει μόνο δύο κλωστές. Μία προφανώς επάνω στη βελόνα και ένα κροσέ. Το κροσέ που χρησιμοποιούμε είναι το κάτω κροσέ. Χρησιμοποιούμε δεξιά βελόνα και κάτω κροσέ, οπότε γι' αυτό με βλέπετε και εμένα εδώ. Να κόβω και να αφαιρώ την κλωστή του επάνω κροσέ. Εδώ και πάλι ρυθμίζω αυτόματα τις εντάσεις, άλλοι εσείς θα χρησιμοποιήσετε ακριβώς τις ρυθμίσεις που σας δείχνω. Και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα από τη μηχανή.
να μετατρέπεται ο κοπτοράπτης σε δίκλωνο. Όπως είδατε, εμένα έχει αυτό εκεί το γατζάκι, όπου το κατεβάζεις και το κλείνεις. Οπότε πάβει να χρησιμοποιείται το πάνω κροσέ. Δηλαδή αυτό που είδατε ήταν το γατζάκι του πάνω κροσέ. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται με το δίκλωνο είναι μια πιο λεπτή, ας πούμε, βελονιά. Και πάλι θα σας ξαναπεράσω τα ίδια υφάσματα που σας έδειξα και πριν, απλά και μόνο για να έχετε ένα σημείο σύγκρισης. Συνήθως το χρησιμοποιούμε σε πολύ πολύ λεπτά υφάσματα ή σε περιοχές, ας πούμε, που δεν θέλουμε καθόλου και για καμία περίπτωση να φουσκώνει από μέσα η ραφή. Εάν το ύφασμά σας ξεφτάει πάρα πολύ, θα σας έλεγα να μην την προτιμήσετε αυτή τη βελονιά. Γενικά όμως, όπως τη βλέπετε, είναι αρκετά όμορφη. Ωραίο δηλαδή τελείωμα. Σας έδειξα εγώ όλα τα παραδείγματά μου χρησιμοποιώντας τις τρεις κλωστές του κοπτοράπτη μου. Απλά θα ήθελα να σας δείξω ότι υπάρχει και η εναλλακτική του να χρησιμοποιήσετε την γυαλιστερή κλωστή που χρησιμοποιούμε για το κέντημα μηχανής, αν θέλουμε, ας πούμε, να φαίνεται σε ένα τραπεζομάντιλο. Αν θέλουμε να φαίνεται, ας πούμε, γυαλιστερό το ρολαριστό, δείχνει πάρα πολύ ωραία και με αυτή την κλωστή. Είτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μεγάλη μπομπίνα που σας δείχνω, η οποία είναι μια κλωστή που είναι νάιλον, αλλά αν τη δείτε, αν την παρατηρήσετε, μοιάζει σαν να είναι ακατέργαστη κλωστή, η οποία αν τη σφίξω έχει την όψη κλωστής κανονικής τριμμένης, ενώ αν την αφήσουμε χαλαρή είναι πιο φλάφι. Επίσης πάρα πολύ ωραία κλωστή, γιατί ειδικά και στο ρολαριστό γεμίζει πάρα πολύ την βελονιά όπως την περνάει. Κάτι ακόμα που μπορείτε να γνωρίζετε για αυτή τη κλωστή, την οποία και εγώ υπεραγαπώ και χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, είναι ότι σε περίπτωση που ράβετε ρούχα τα οποία κουμπάνε επάνω στο δέρμα σας, ράβετε στον κοπτοράπτη εννοώ, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να την χρησιμοποιείτε, γιατί η συγκεκριμένη κλωστή είναι πάρα πολύ μαλακή όταν ακουμπάει το δέρμα. Εννοείται ότι αυτή η κλωστή χρησιμοποιείται μόνο στα κροσέ, στο ένα και στα δύο. Εγώ συνήθως τη χρησιμοποιώ σε ένα μόνο κροσέ. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να επανέλθω στο ρολαριστό τελείωμα, δείχνει πάρα πολύ ωραία και σαν διακοσμητική, γιατί γεμίζει πάρα πολύ τη βελονιά, το κάνει να φαίνεται πιο φουσκωτό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην παραλείψετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου, στηρίζοντας έτσι εμένα και την προσπάθεια που κάνω, αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε πρώτοι το υλικό που ανεβάζω. Εμείς τα λέμε την επόμενη φορά!